Η Κρήτη θρηνεί έναν ακόμη άνθρωπο, ο οποίος έσβησε στην άσφαλτο μετά τη σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών μεγάλου κυβισμού που κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση. Η νέα τραγωδία σημειώθηκε το πρωί επί του ΒΟΑΚ, λίγο μετά τη γέφυρα του Παλαιοκάστρου και λίγο πριν την κακιά στροφή. Βρισκόμαστε στο σημείο που σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο. Δυστυχώς, ένας από τους οδηγούς από τη σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών δεν τα κατάφερε, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο. Δεν ξέρω ακόμα τι έχει γίνει καθόλου. Τώρα και εγώ το έμαθα από γνωστούς και ήρθα να δω. Ο φίλος μάλλον χτύπησε σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μηχανές συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με τους οδηγούς να εκτινάσονται στο οδόστρωμα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, όμως ήταν ήδη αργά για τον 62χρονο οδηγό που κινούνταν προς Ρέθυμνο, ενώ ο δεύτερος οδηγός μηχανής, ηλικίας περίπου 45 ετών, διακομίστηκε στο Παγνί, όπου κοινοσυλλεύεται με βαριά τραύματα. Πιάσαν και δύο πάνω τη μεσαία λουρίδα και βρεθήκανε αντίκρυ πάνω στη στροφή. Με τοπικά λέτε. Με τοπικά, ναι. Και άλλη μια Κυριακή χάνουμε άλλον έναν άνθρωπο. Και ειδικά σε αυτό το σημείο. Έχουμε αναφέρει πολλές φορές σε post ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα διάζωμα. Γενικά όλος ο ΒΟΑΚ χρειάζεται ένα διάζωμα. Είδαμε τώρα δύο μηχανές, μία σύγκρουση με τοπική. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε η νέα τραγωδία διερευνώνται από τον ακριτικό της τροχέας ΒΟΑΚ. Από τις αρχές του χρόνου μέχρι και σήμερα, 31 άνθρωποι βρίσκονται στη μαύρη λίστα των νεκρών της ασφάλτου στο νησί μας. Τρέχουν όλοι, οι μηχανές τρέχουν συνέχεια εδώ πέρα, γιατί εντάξει είναι και καινούργια άσφαλτο και βοηθάει. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει ο καθένας να αντιλαμβάνεται τι χώρο καταλαμβάνει το σώμα του και το όχημά του στη λωρίδα του. Ίσως τώρα εκεί κάποιος να πέρασε στην άλλη λωρίδα με το πλάγιασμα. Τους σοβαρούς κινδύνους που ελοχεύουν στο ΒΟΑΚ από την υπερβολική ταχύτητα και τις επικίνδυνες προσπεράσεις περιέγραψε μέλος της διαδικτυακής ομάδας SOS ΒΟΑΚ. Μιλάμε για ταχύτητες οι οποίες είναι πολύ πιο υψηλές από το όριο. Δηλαδή, ο ΒΟΑΚ έχει σε κάποια σημεία 60-80. Εδώ δεν μιλάμε ούτε για 100 ούτε για 120. Μιλάμε για πολύ πιο πάνω. Υπάρχει και στον Καβρό να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα. Εκεί είναι και με τους πεζούς το πρόβλημα που περνάνε τον δρόμο απέναντι. Έχει ένα σημείο στο Πάνορμο, το οποίο εκεί που πηγαίνεις ο δρόμος είναι σαν να χάνεται. Φεύγει κάτω 20-30 πόντους. Έχει πολλά σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα. Έχει πολλά σημεία επίσης που είναι ανοίγματα. Ο καθένας μπορεί να βγει στον εθνικό από όπου θέλει.